Γιάννη. Κοίτα, θα διαφωνήσω με το Σπύρο Σένα. Δεν ανησυχούμε πια, Σπύρο. Αρχίζουμε να τρομάζουμε. Και κυριολεκτό. Διότι εδώ βλέπουμε μαθητευόμενους μάγους σε ώρα κρίσης. Δεν μπορείς να ρίχνεις ένας πρωθυπουργός να στηρίζει την παρουσία του στη Βουλή, την επιχειρηματολογία του, στην άποψη ενός καθηγητή, ενός επιστήμονα, μιας επιστημόνισσας, από μια σχολή ιατρικής, υπεύθυνη βεβαίως για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, που είναι γνώμη της. Γνώμη της, η κυρία Κοτανίδου. Είναι γνώμη της. Δεν είναι συλλογική απόφαση. Την στιγμή που επιστήμονας είναι, δεν λέει την προσωπική της άποψη. Ακούστε, ναι, βεβαίως. Την προσωπική επιστημονική της άποψη έχει τον αξιολογικό της κώδικα και τον αξιοκρατικό της κώδικα. Αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός της χώρας να επικαλείται τη μαρτυρία ενός γιατρού, για να συνεννοηθούμε, την ώρα που χιλιάδες γιατροί είναι στα κάγκελα και διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτά που λέγαμε εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι, οι ΙΖΕΙ, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ο ΠΑΣΟΣ, όποιος αντιπολιτεύεται, δυστυχώς τα εφαρμόζουν. Δηλαδή σήμερα το πρωί ήμουν σε ένα πάντελ, στο Όπεν συγκεκριμένα, και προσπαθούσα να τους πω ότι έχουμε μπει σε λάθος δρόμο εάν τα παιδιά μεταδίδουν ή δεν μεταδίδουν την νόσο. Είναι λάθος να κάνουμε αυτή την κουβέντα την ώρα που έχουμε lockdown. Διότι εγώ ήξερα ότι έχουμε 600.000 μαθητές στα δημοτικά. Mm-hmm. Τελικά η ίδια υπουργός είπε on air προχθές ότι έχουμε 700.000. Απλά μαθηματικά. 700.000 μαθητές. Άρα περίπου άλλοι τόσοι γονείς. Και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί δάσκαλοι μετακινούνται καθημερινά. Εγώ είπα 1.000.000 το πρωί μετακινήσεις και 1.000.000 το απόγευμα που σχολάνε. Με διόρθωσε ένας εκπαιδευτικός που με πήρε μετά τηλέφωνο και μου λέει όχι. Είναι 1.500.000 μετακινήσεις το πρωί και 1.500.000 μετακινήσεις το βράδυ. Και προσπαθούσαν να μας πείσουν τις προηγούμενες μέρες με ένα ανόητο τρόπο ότι ξέρετε πάλι είμαστε απίθαρχοι. Πήρανε μέτρα, έκαναν τον lockdown. Και εμείς τι κάνουμε, κυκλοφορούμε στους δρόμους. Ο κύριος Πέτσας νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του στον Α είπε ότι ο βασικός εχθρός είναι ο εφησυχασμός. Και δεν εννοούσε ποιος τον εφησυχασμό, τον κυβερνητικό, εννοούσε τον εφησυχασμό των συμπολιτών. Οι πολίτες, εγώ αντιλαμβάνομαι, μην την άλλη ανοησία με τα σούπερ μάρκετ, να μην πουλάνε παντόφλες, να μην πουλάνε αυτά. Δηλαδή, πας και θες να πάρεις μία δακτυλίθρα για να ράψεις, λέει όχι, δεν έχει. Να σου πω δηλαδή, κάτι όμως, και οι παντοφλάδες κλέφτες θα γίνουν. Αυτός που αγοράζει παιδιά παντούφλα και πατελόνι και φόρμα από το σούπερ μάρκετ δεν πάει να την πάρει από το κατάστημα. Ας συμφιλειωθούμε με κάποια θέματα. Επιτέλους, λοιπόν, εγώ για να μην εκφύγει από την αρχική μου τοποθέτηση. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς να επιρρύψεις και πάλι στο λαό ότι δεν εφαρμόζει τα μέτρα και η χειροτέρευση της κατάστασης θα φταίει πάλι ο πολίτης και οι νέοι που διασκεδάζουν και έχει στο δρόμο 3,5 με 4 εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα μόνο και μόνο γιατί έχεις την άθλια πολιτική θέση ότι τα δημοτικά όχι, θα τα έχω ανοιχτά, τα δικαστήρια θα τα έχω ανοιχτά γιατί για να δείξω μια εικόνα κανονικότητας. Αλλά δεν είναι. Άρα η κυβέρνηση φταίει. Βεβαίως. Διότι άκουσε με. 3 με 4 χιλιάδες εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα για τα παιδιά. Και άλλο 1.000.000 μετακινήσεις για τα δικαστήρια. Δικηγόροι, διάδικοι κτλ. Σημαίνει συνωστισμός στους δρόμους. Σημαίνει ότι έχεις μια κοινωνία που κινείται. Γιατί το κάνει όμως. Και κλείνω με αυτό. Δεν το κάνει γιατί θέλει να δείξει την εικόνα μόνο της κανονικότητας. Το κάνει για δύο λόγους. Πρώτος, δεν θέλει να δοθούν πάλι επιδόματα, άδειες σε πάρα πολλούς γονείς που θα αναγκαστούν. Ναι. Και δεύτερο και βασικό, με τη δικαιοσύνη ανοιχτή και με τη Βουλή ταυτόχρονα περνάει ό,τι πιο πρόστιχο πολιτικά υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, ό,τι πιο μισητό για τον πολίτη υπάρχει αυτόν τον πολίτη, η δίμευση της περιουσίας του. Η δίμευση της περιουσίας του. Και με τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα, αλλά και με τις διαδικασίες οι οποίες τρέχουν
σε μια εποχή. Εξώσεις, διάφορες άλλες υποθέσεις, τραπεζικές υποθέσεις, αυτές εκδικάζονται. Για αυτούς νοιάζονται. Συγγνώμη για το χρόνο. Όχι, παρακαλώ, κύριε Στρατάκη, ξέρουμε ότι είστε χυμαρόδης. Λοιπόν.